Ψάχνοντα λοιπόν για θεματολογία, είναι μια περίοδο στην οποία θέλουμε να οδηγήσουμε του τηλεθεατέ μα στη σωστή επιλογή και τι ισχύει πραγματικά για τι προκατασκευασμένε πισίνε. Όταν λέμε προκατασκευασμένε πισίνε. Είχε βγει ένα νόμο πριν κάποια χρόνια, ο οποίο έλεγε ότι ε, η πισίνα, αν δεν είναι με μπετό και είναι προκάτω, τότε δεν χρειάζεται η οικοδομική άδεια και χρειάζεται μια άδεια μικρή κλίμακα εμείς εδώ λοιπόν θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε στο, στο, στον κόσμο σε ποια περίπτωση. Μπορούμε να τοποθετήσουμε προκατασκευασμένη πισίνα. Πότε λέγεται μία πισίνα ότι είναι προκατασκευασμένη, τι φορολογία έχει, πόσο κοστίζει και γενικά να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν του τηλεθεατέ μα στην επιλογή και το αν πρέπει να βάλουν προκατασκευασμένη πισίνα ή όχι. Πάντω, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένω, το γεγονό δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω του Airbnb έχει παρατηρηθεί μία αύξηση, μία έξαρση πολλών οι οποίοι είχαν περιουσιακά στοιχεία πάνω στη θάλασσα ή πλησίον α, του θαλάσσιου μετόπου, να φτιάχνουν πισίνες. Άρα νομίζω οι συμβουλέ είναι καθοριστικές, γιατί υπάρχουν λύσεις και οικονομικότερες και για να απαλλαγούμε από... Το φόρο πολυτελεία. Το χειρότερο απ' όλα, φίλε Ελευθέρη, είναι ότι οι εταιρείε οι οποίε έχουν δραστηριοποιηθεί πλέον στον τομέα τη προκατασκευή πισίνα, γενικά κολυβητική δεξαμενή, λένε στου πελάτε αυτά που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του και όχι αυτά τα οποία αντικειμενικά ισχύουν. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν την παρουσίαση του θέματο ναι. ε, και μπαίνοντα πλέον, ε, δεν, δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την φορολογία ή από το τι απαιτείται για να εκδοθεί Πάμε η τη φορολογία. Ωραία. Πάμε λοιπόν από την φορολογία. Δεδομένο ότι οποιαδήποτε πισίνα, οποιαδήποτε διάσταση, οποιαδήποτε έκταση ναι. φορολογείται με φόρο πολυτελεία. Άρα λοιπόν, όπω φορολογείται ένα σκάφο, όπω φορολογείται ένα κότερο, όπω φορολογείται οτιδήποτε, έχει ένα φόρο πολυτελεία. Να κατηγοριοποιήσουμε και να πούμε ότι στι περιπτώσει που αν δεν θέλουμε να φορολογηθούν. Τότε θα πρέπει αυτό που την τοποθετεί την προκατασκευασμένη πισίνα να έχει άδεια ασκήσεω επαγγέλματο τουριστική χρήση. Δηλαδή η πισίνα ναι. να είναι αντικείμενο τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, αν εσύ η έχει μία βίλα που την νοικιάζει στο Airbnb ή στι πλατφόρμε αυτέ και δεν έχει άδεια ασκήσεω επαγγέλματο, δεν έχει συμμετοχή, δεν έχει κάνει ναι. έναρξη σαν τουριστικό κατάλημα και βάλει πισίνα, θα φορολογηθεί κανονικά καλύτερα. από το πρώτο μέτρο τη πισίνα. Και ερχόμαστε λοιπόν και λέμε τι ισχύουν. Ποιο είναι ο φόρο αυτό, Ο φόρο αυτό είναι 13% και έχει να κάνει επί του ποσοστού του γινωμένου στην ουσία των τετραγωνικών μέτρων επί της αντικειμενικής αξίας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι 60 τετραγωνικά η αντικειμενική αξία είναι 160 ευρώ το τετραγωνικό και από 60 τετραγωνικά και πάνω εκτοξεύεται στα 320 ευρώ το τετραγωνικό. Κάντε λοιπόν ένα πολλαπλασιασμό ο οποίος λέει ότι 160 ευρώ το τετραγωνικό, επί 30 τετραγωνικά η πισίνα σου, επί 13% είναι αυτό το οποίο καλείσαι και φορολογείσαι κάθε πολλά χρόνο. Πολλά λεφτά. Εντάξει, είναι αυτό πήσα... που ισχύει πάντα. Ισχύει πάντα, ναι, ήσχε πάντα. Απλά οι εταιρείε ότι... σου λέγανε ότι το έλα είναι προκάτ, έλα δεν κοστίζει τίποτα, δεν κοστίζει, τίποτα, δεν κοστίζει τίποτα, στην οικοδομική άδεια. Κοστίζει όμω κανονικά σαν φόρο πολυτελεία. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε και τι προάλλε, Λευτέρη, ότι όταν ασχοληθεί πλέον με τον τουρισμό και επειδή υπάρχουν πολλοί επαγγελματίε στον τομέα του τουρισμού που επενδύουν στι επιχειρήσει του, δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι αλεξιπλωτιστή και επειδή έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι να κάνει και μια ωραία πισίνα και να μην φορολογηθεί γι' αυτό και να παίρνει τον πελάτη του επαγγελματία, του επιχειρηματία στον τομέα του τουρισμού χρόνια, ο οποίο έχει προσωπικό, έχει να βαγοσώστη για την πισίνα αυτή βάσει κανονισμού. Έχει συγκεκριμένε διατάξει. Γιατί αυτό το οποίο θα δούμε τώρα είναι το εξή: Ότι οι προκατασκευασμένε πισίνε έχουν συγκεκριμένε διατάξει. Δηλαδή, έχουν βάθο από ένα μέτρο ένα 20-140. Πρέπει να είναι ένα μέτρο υπέργειε πάνω από το έδαφο υποχρεωτικά. Πρέπει να έχουν εξωτερικό μηχανοστάσιο. Πρέπει να μην είναι εγκυβωτισμένο το μηχανοστάσιο με μπετό. Και γενικά θα πρέπει να είναι με τρόπο τέτοιο, ο οποίο να αποδομείται. Οι πιο πολλοί από του τους Ελληνάρε, με το που βγήκε ο. Για να συνεχίσω τη λέξη Ελληνάρες που την είπε και ο αγαπητό Σύφη Δασκαλάκη πριν, ε... με το που είδανε ότι έχει βγει μια οικοδομική άδεια που δεν χρειάζεται να πληρώσει ούτε ένσημα του ΙΚΑ, ούτε να ρίξει μπετά, ούτε το οτιδήποτε, σπεύσανε και βάλανε όλε τι προκατασκευασμένε του πισίνε μέσα στο έδαφο. Σου λέει εντάξει, το ίδιο είναι για όλε τι χρήσει. Πήρανε και μια εγγύηση τη πλάκα από τι εταιρείε 30 ετών, ε, οι οποίε είναι αντισκοριακοί. Να πούμε ότι τα πανέλα αυτά, τα μεταλλικά και γενικά οι πολυεστέρες οι οποίε δεν είναι η χρήση του για να θάβονται μέσα στη γη. Ναι. Έρχεσαι λοιπόν εσύ μετά από 5-6 χρόνια με τη διάβρωση και με όλα αυτά και κάνει μπάνιο σε μια πισίνα η οποία το νερό τη είναι αμφιβόλο ποιότητα. Ναι. Οπότε, λοιπόν, θέλει πάρα πολύ... Οποία δεν γνωρίζει κάποιο ο οποίο είναι άσχετο με τον τουρισμό σε πρώτη φάση, mm. αλλά θέλει να έχει την πισίνα του αυτό... στην εξωτική του κατοικία. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την καρτέλα τώρα που λέμε ότι η τιμή είναι από 300 έως 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η τιμή έχει να κάνει με την ποιότητα των υλικών στο 100% Λευτέρη για την προκατασκευή. Δηλαδή, υπάρχουν πανέλα... Τα, 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 τα μεταλλικά αυτά ε, φύλλα Να ξαναδούμε λίγο την τιμή παρακαλώ στην προηγούμενη κάρτα Ναι, τα μεταλλικά αυτά φύλλα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους πρέπει να είναι πάνω από το έδαφος ναι. και ε, η κάθε μία εταιρεία ανάλογα με τη σοβαρότητά της δίνει πιστοποιήσεις υλικών σε βάθος χρόνου. Επίσης το μηχανοστάσιο παίζει κυρίαρχο ρόλο, δηλαδή τι, τι νερό δίνει, αν δίνει νερό με κλώριο, αν δίνει αφαλάτωση ύδατο, αν δίνει νερό μαγνησίου. Γενικά, επειδή είμαστε τύποι του ίντερνετ και τη ημιμάθεια, mm -hmm. καλό θα είναι όταν βουτάνε τα παιδιά μα σε μια προκατασκευασμένη πισίνα, είτε μεταλλική είτε πολυεστερική, να ανατρέξουμε σε έναν μηχανολόγο ή σε έναν μηχανικό, να του δείξουμε τι πιστοποιήσει τη εταιρεία στην οποία εμεί αγοράσουμε να τις ελέγξει και αφού δούμε ότι έχει τη μίνιμουμ ποιότητα κατασκευής, να προβούμε στην, στην, στην μετέπειτα χρήση της, της πισίνας αυτής. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει πρωταρχικά να, δε, να πούμε είναι ότι οι προκατασκευασμένες πισίνες στο σύνολό τους φορολογούνται. Πρώτον. Δεύτερον, προκατασκευασμένη πισίνα με άδεια μικρής κλίμακας έχουμε μόνο στην περίπτωση στην οποία η πισίνα αυτή είναι Τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το έδαφο. Το μηχανοστάσιό τη δεν είναι από μπετό, είναι υπέριο, είναι compact mm. που λέγεται και αυτέ οι άδειε εκδίδονται με άδεια μικρή κλίμακα συγκεκριμένα. Επίση, αν θέλουμε για να μην φορολογηθούν, θα, θα ξαναπούμε στου εταιρείε μα ότι πρέπει να έχουν έναρξη ασκήσεω τουριστικού επαγγέλματο. Για να μην φορολογούνται λοιπόν. Για Έτσι. να μην φορολογούνται. Η φορολογία είπαμε ότι ποικίλει. Ανάλογα με το τετραγωνικό και με την επιφάνεια. Μέχρι 60 τετραγωνικά, 160 ευρώ το τετραγωνικό, ναι. από 60 και πάνω εκτοξεύεται στα 320. Υπάρχουν δύο-τριών ειδών νερού, ποιότητα νερού. Ναι. Πλέον η μόδα και οι διδαχές τη εποχή που ζούμε πηγαίνουν πιο, 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 πιο πολύ στην αφαλάτωση ύδατος και στο νερό μαγνησίου. Δηλαδή στην ουσία είναι ένα πιονισμένο νερό το οποίο όλα τα μηχανοστάσια των προκατασκευασμένων πισινών μπορούν να μετατραπούν. Ρωτάει η τηλεθεάτρια, έχουμε και ερώτημα επί του θέματο. Έχει, α, λέει, πισίνα ναι. στην εξοχή τη κατοικία, την οποία πληρώνει κανονικά. Δεν θέλει ωστόσο από εδώ και πέρα να τη χρησιμοποιεί. Τι κάνει, την καλύπτει, ρίχνει χώμα, τι κάνει. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να την κλείσει. Πρέπει να την κλείσει. Πρέπει να την παζώσει. Ναι. Πρέπει να την παζώσει. Άλλη λοιπόν. λύση παραθύρακια για να βοηθήσει. Ο Ελληνάρα δεν θα βρει καμία λύση εδώ. Πολλοί τι κάνουνε, Πολλοί τι σκεπάζουν. Πολλοί βάζουν ένα πολύ ισχυρό τεντόπανο από πάνω. Την από μέσα και κάτω. Όχι, από μέσα είναι κλειστή. <laughs> και από πάνω βάζουν χωματάκι. Και από πάνω βάζουν γκαζόν πλαστικό. Μάλιστα. Αυτό, αυτό, τώρα δεν το ακούσατε από μένα. Όλοι οι τρεθεατές δεν, το ακούσατε. Δεν από μένα ότι <ΣΣ> μπορείτε <ΣΣ> να βάλετε <ΣΣ> γκαζόν πλαστικό από πάνω. δεν το ακούσατε. δεν το ακούσατε Και τι πρέπει να βάλουν όμως. Σε μια νόμιμη βάση, σε μια σωστή βάση. Πρέπει να παζωθεί. Πρέπει, να παζωθεί. το νόμιμο λέει ότι παζώνεται. Δε. Το νόμιμο επίση λέει ότι πρέπει να βάλει ρολό πλαστικό από πάνω. Έχουμε και άλλε κάρτε να δούμε. Αν δεν απατώμε, για να δούμε. θέλουν τα παιδιά. Το Για θέμα είναι τι πάρα πολύ ενδιαφέρον με την είναι πια, ότι πάρα πολλοί τώρα σπέβδουν και κάνουν προκατασκευασμένε πισίνε. Ναι. Ε, αυτό το οποίο θα πούμε σαν tip είναι ότι να ψάχνουν εταιρείε οι οποίε τα πανέλα του, δηλαδή οι μεταλότυποι του, έχουν εγγύσει πέραν των 20 ετών. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε μια κάρτα, α, Πέτρο, η οποία τι λέει, ετήσια για τις κοινόχρηστες πισίνες πλέον. Α, βέβαια. Ο... Λοιπόν, εδώ λοιπόν λέμε, επειδή πιθανόν θα υπάρχει και σαν ερώτημα αυτό, ότι όταν υπάρχει μια κοινόχρηστη πισίνα, δηλαδή σε ένα συγκρότημα διαμερίσματος έχεις μια πισίνα, ναι. ο φόρος επιμερίζεται σύμφωνα με τον το πίνακα ποσοσ... κατανομής ποσοστών των ιδιοκτητών. Δηλαδή, αν εγώ έχω το 50% και εσύ το 50% και έχουμε μια ωραία τραπέζη πισίνα που είναι 5.000, α το, το 50%. Διότι. Βέβαια. 50 Έχει 50%. να κάνει με το πίνακα ποσόστοση. Λοιπόν, επόμενο σημείο. Για να δούμε αν η δεξαμενή κολύμβηση χρησιμοποιείται από του ενίκου επιπλωμένων δωματίων ή ξενοδοχείων από την εκμετάλλευση ναι, των πριν. οποίων αποκτάται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η αντικειμενική δαπάνη αυτή δεν, δεν βαρύνει, βαρύνει τον επιχειρηματία. Διότι. Άρα λοιπόν, ε, καλό θα είναι να εδώ λέμε ότι σε ενοικιαζόμενε και σε ξενοδοχεία δεν επιβάλλεται φόρο πολυτελού διαβίωση, γιατί προφανώ έχει να κάνει με τη χρήση, δηλαδή είναι επαγγελματική χρήση. Αυτό είναι που ήταν και η μεγαλύτερη παγίδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, όλοι όσοι κάνανε προκατασκευασμένε πισίνε και τι δηλώσανε μέσω των πλατφόρμων αυτών, να ξέρουν ότι κάποια στιγμή. και δεν τι έχουν δηλώσει καθόλου φορολογικά, ναι. να ξέρουν ότι κάποια στιγμή η, 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 η ψαλίδα θα έρθει και θα του πούνε Ελλάδο κύριε Κουμαντάκη, βλέπω στη σελίδα σας στο Airbnb ότι έχετε μια πισίνα 50 τετραγωνικών την οποία δηλώνεται ναι. στη βίλα την οποία μισθώνεται. Την έχετε βλέπουμε από το 2016, από το 2017. Αναδρομικά, θα τα πληρώσει. Γιατί εσείς δεν έχετε εκδηλώσει την πισίνα αυτή σαν φορό Λιωσό, πολύ τελείδη. Γιατί το μου. <laughs> Αναδρομικά. Ε, αυτό θα ρωτήσετε τους, τους φοροτεχνικού δεν το γνωρίζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ο νούμερο ένας λόγο να σε πιάσουν για αδήλωτες κολυβητικέ δεξαμενές.